Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Δημοσθένης φτάνει στη Μάνη και βάζει στόχο του να διαλύσει τον Κουράκο. Ο αστυνόμος έχει καταφέρει με την ομάδα του να στριμώξει αρκετές φορές το κύκλωμα. Ο στόχος του Δημοσθένη είναι να γίνει μόνιμος κάτοικος της Μάνης, ελέγχοντας τα πάντα. Δεν θα επιτρέψει σε κανένα να πάει κόντρα στα σχέδια του. Είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα προκειμένου να πετύχει όσα θέλει. Στο πλευρό του έχει τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει αρχίσει να δυσανασχέτει με το μεγάλο αφεντικό του. Ο Δημοσθένης ανακοινώνει πως ο Κουράκος πρέπει άμεσα να βγει από τη μέση. Ο μόνος τρόπος για να ελέγχει τα πάντα, αλλά και για να δολοφονήσει εν ψυχρό τον Κουράκο είναι να γίνει δήμαρχος της Μάνης. Βέβαια αυτό δεν θα αρέσει και πολύ στον Ισίδωρο. Ένας νέος πόλεμος ξεκινάει στη Μάνη, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ένα ανθρωποκυνηγητό με πολλά θύματα. Ποιοι θα καταφέρουν να επιβιώσουν? Ο τρόμος σκορπίζεται για ακόμη μία φορά. Ο Δημοσθένης δείχνει το φιλικό του πρόσωπο στους κατοίκους της Μάνης, αλλά το σκληρό του στο κύκλωμα, και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του, ούτε καν ο ίδιος ο Κουράκος. Θα καταφέρει ο αστυνόμος να επιβιώσει? Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.